Σπυρίδων Λίτσας, καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Ζούμε αν μη τι άλλο και για εσάς που είναι το μέσα σας, αλλά για όλους μας όσοι ασχολούμαστε, αλλά και αυτοί που δεν ασχολούνται, τους επηρεάζει, ιστορικούς καιρούς, έτσι. Δυστυχώς, πια δεν θυμάμαι να μη ζούμε ιστορικούς καιρούς. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη διεθνή πολιτική σκηνή. Και αυτό το λέω με όρους μαοϊκούς, έτσι, οι ενδιαφέροντες καιροί που φέρουν πάντοτε στον πυρήνα τους βαθιές και μεγάλες τραγωδίες. Τώρα η περιοχή αλλάζει, είναι προφανές ότι είμαστε μια διαδικασία αλλαγής συσχετισμών, του χάρτη, συμμαχιών, υπάρχουν ανακατατάξεις και η Ελλάδα εδώ έχει ευκαιρίες, υπάρχουν και απειλές, υπάρχουν και κίνδυνοι, αλλά υπάρχουν και μεγάλες ευκαιρίες για μας. Νομίζω είναι σαφές. Ασφαλώς. Πώς το βλέπετε, πώς βλέπετε η Ελλάδα να πρέπει να τοποθετείτε, το λέω γιατί εδώ καταραίουν σταθερές πλέον τις αρχιτεκτονικές περιοχές. Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω ότι βρισκόμαστε εμπρός σε μια συνθήκη αλλαγή παραδείγματος. Είναι βέβαια κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει ξανά από την πρώτη στιγμή, από την 7η Οκτωβρίου 2023, τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Τα πράγματα έδειχναν ότι ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια αλλαγή παραδείγματος στην ισορροπία ισχύως στην περιοχή γενικότερα και ευρύτερα. Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα πλέον δεν έχει άλλη επιλογή παρά να κάνει ξεκάθαρες και κινήσεις στην γεωστρατηγική σκακέρα από τη στιγμή που το σύνολο του δυτικού κόσμου, αν εξαιρέσουμε την Τουρκία, κινείται πλέον, δεν θα συζητήσω προς την υποστήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή όπου κράτη όπως η Ισπανία βλέπουμε ότι κάνουν μια τέτοια επιλογή, αλλά κινείται πλέον ανοιχτά απέναντι σε αυτό το οποίο ονομάζουμε σιητικό τόξο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί η Μέση Ανατολή για πάρα πολλές δεκαετίες έχει βρεθεί μεταξύ Σφύρας και Άκμονος ακριβώς λόγω του συγκεκριμένου σιητικού τόξου. Θα θυμίσω ότι τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και τα Εμιράτα βρέθηκαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ιεμένη να συγκρούονται με τους σιίτες Χούθη. Ούτως ή άλλως οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ συγκρούονται τόσο με τις σουνιτικές αλλά και με τις ένοπλες σιιτικές ομάδες στο Ιράκ. Η Συρία είναι πάντοτε από μόνη της ένα σημαντικό και κέριο πρόβλημα. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά τα ζητήματα πια ο δυτικός κόσμος καλείται να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες αυτές πλέον δυστυχώς συνδέονται και με το αποτέλεσμα της 7ης Οκτωβρίου. Οπότε νομίζω ότι όσοι θεωρούν ότι η Ελλάδα μπορεί να κάτσει και να παραμένει παρατηρώντας τα πράγματα από μια σχετική απόσταση, πλανώνται πλάνη νυχτρά, εξαιτίας κυρίως του ότι πάντοτε σε αυτού του είδους της κρίσης βλέπουμε αυτή τη σχολή σκέψης η οποία υφίσταται παραδοσιακά στη χώρα μας από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα, ότι η Ελλάδα είναι ένα μικρό πληντήμιο κράτος, οπότε οφείλει να κάτσει στα αυγά της και να βλέπει απλώς τα τρένα να περνούν. Δυστυχώς οι εξελίξεις πλέον πιέζουν. Η Τουρκία βλέπετε ότι κάνει συγκεκριμένες κινήσεις στην γεωστρατηγική σκακέρα, η οποία ηρίστο εμπαρόδο δεν αφορά πλέον μόνο τη Μέση Ανατολή, και αυτό είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να την κάνουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Αφορά πλέον και τα Βαλκάνια. Δηλαδή τα Βαλκάνια δεν είναι εκτός της κρίσης η οποία επηρεάζει τη Μέση Ανατολή. Και γι' αυτό ακριβώς άλλωστε έχω μιλήσει πολλές φορές και τη Μεγάλη Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε πλέον και εμείς οφείλουμε πια να έχουμε στο μυαλό μας το διαλλαγή παραδείγματος η οποία δημιουργεί είτε τερατογενέσεις από τη μία είτε επώδυνους τοκετούς από την άλλη, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε αυτούς οι οποίοι
με ορθολογικό τρόπο θα σχηματοποιήσουν μια επιτυχημένη υψηλή στρατηγική, αλλά και είναι έτοιμη να αποστερήσει σημαντικών ωφελημάτων αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες απλώς και μόνο θα διαλέξουν τον δρόμο της παθητικότητας και της παρακολούθησης από την απόσταση. Η Ελλάδα όποτε δεν έκατσε στα αυγά της και έκανε σωστές επιλογές, έκανε και άλλα αυγά. Έτσι. Ενώ βαλκανικούς κλπ. Έτσι είναι. Η Ελλάδα, κοιτάξτε να δείτε, όποτε κλείθηκε να κάνει επιλογές, έκανε τις σωστές επιλογές. Έχω γράψει κάποτε ότι είτε από ένστικτο, είτε λόγω του ότι έχουμε μία τάση να κάνουμε ορθολογικές επιλογές σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, βρισκόμαστε πάντοτε σε αυτή πλευρά της ιστορίας. Αλίμονο όταν επικρατούν οι φωνές αυτές οι οποίες καλούν τη χώρα και καλούν ουσιαστικά τις δημιουργικές δυνάμεις εντός της χώρας και εκτός αυτής να παραμείνουν στο σταθμό των τρένων και απλώς να κάνουν train spotting. Τότε χάνουμε σημαντικές ευκαιρίες. Και χάνουμε σημαντικές ευκαιρίες γιατί η διεθνής πολιτική δεν αποδέχεται το κενό. Όταν εμείς θα χάσουμε σημαντικές ευκαιρίες, τότε θα υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες θα έρθουν να καλύψουν αυτό το κενό. Και αν οι ακροατές μας νομίζουν ότι συζητώ μόνο για την Τουρκία, τότε κάνουν λάθος. Πρέπει να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να σταματήσουμε αυτή τη διάθεση, ξέρετε, ενός σουσουδίστικου ελιτισμού, ναι, και να δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με πολύ μεγάλη προσοχή τις σοβαρές κινήσεις που κάνει η Αλβανία, για παράδειγμα, στην γεωστρατηγική σκακέρα. Η Αλβανία, με συγχωρείτε για την έκφραση, παίζει σοβαρή μπάλα. Παίζει. Αυτό το αφιψηλού δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου. Γιατί από τη μία έχετε δίκιο, υπάρχει ένας μικροειδεατισμός όπου η Ελλάδα υποτίθεται ότι είναι μικρή για να κάνει οτιδήποτε, και από την άλλη υπάρχει μια αδικαιολόγητη αφιψηλού οπτική σε χώρες οι οποίες όμως κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτή η αντίφαση, δηλαδή ορισμένος αφιψηλού και εκεί που πρέπει να μην συμμετέχουμε και εκεί που θα πρέπει να απόσχουμε, μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Αυτή η στρέβλωση την οποία προαναφέρατε, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι μικρή και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μας έχει στοιχήσει και έχει περικόψει πάρα πολύ την οπτική και του μέσου Έλληνα. Αν δει κανείς το χάρτη, θα δει ότι η Ελλάδα είναι μια μεγάλη χώρα και είναι μια χώρα η οποία έχει πρόσβαση σε τόσες θάλασσες που δεν έχει καμία στην περιοχή. Καμία άλλη χώρα στην περιοχή, και δεν ξέρω και στον πλανήτη, αλλά στην περιοχή δεν έχει πρόσβαση σε τόσες θάλασσες. Ιόνιο, Αδριατική, Αιγαίο, Στενά, Ανατολική Μεσόγειος, Κρητικό Πέλαγος. Δεν υπάρχει άλλη χώρα με τόσες προσβάσεις σε τόσες θάλασσες και να ελέγχει τόσες διόδους. Κύριε Καλαρίδη, εγώ θα θέσω άλλο ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με τη γεωπολιτική όσο με την υψηλή μας στρατηγική. Και λίγα κράτη έχουν τη διασπορά την οποία έχει η Ελλάδα. Ποιες οι κινήσεις τις τελευταίες δεκαετίες ώστε να διατηρήσουμε άσβεστη τη σπίθα της σύνδεσης μεταξύ των Ελλήνων της διασποράς και του Ελληνικού Μητροπολιτικού Κέντρου, είναι από μόνο του αρκετό, παρόλο που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό το γεγονός ότι δίνουμε τη δυνατότητα στη διασπορά πλέον να ψηφίζει στις ελληνικές εκλογές. Δεν θα έπρεπε κανονικά, κύριε Καλαρίτη, να είναι γεμάτη πλέον η Ευρώπη, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η ίδια η Αυστραλία, εγώ θα πω και η Μέση Ανατολή, από ελληνικά σχολεία που θα λειτουργούν ως hubs, ως ουσιαστικά κυψέλες παραγωγής πολιτιστικού έργου και ενίσχυσης της ελληνικής ήπιας ισχύως. Για ποιο λόγο έχουμε υποχωρήσει τόσο πολύ? Ο λόγος έχει να κάνει βέβαια με την ελληνική κρίση, αλλά για πρόσχημα ποιο είναι λόγο, αυτό, πρόσχημα είναι. Έτσι, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συγκεκριμένη η επένδυση στο μέλλον της ελληνικής διασποράς? Ο ελληνισμός είχε πάντοτε μια οικουμενικότητα και μια δυναμική η οποία αφορούσε και μεγάλα τμήματα κοινωνιών οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά ένιωθαν πάρα πολύ κοντά σε εμάς και στις ιδέες τις οποίες φέρει ο ελληνισμός διαχρονικά. Για ποιο λόγο αυτά τα έχουμε εγκαταλείψει? Ξέρετε ποιο κράτος αυτή τη στιγμή
έχει μία εξόχως σοβαρή πολιτική στο επίπεδο της διασποράς, η Αλβανία. Ναι. Μελετώ το συγκεκριμένο κράτος μαζί με άλλα, και με άλλα βαλκανικά κράτη, και βλέπω ότι η Αλβανία αρχικώς είναι ένα κράτος το οποίο, όπως είπαμε, κινείται πάρα πολύ έξυπνα στις μεταβολές της ισορροπίας ισχύως στην διεθνοπολιτική αρένα, από τη μία, και από την άλλη, με διαφόρους τρόπους, ίσως και με την οικονομική υποστήριξη της ίδιας της Τουρκίας, πλέον έχει καταφέρει να παράγει ήπια ισχύ, η οποία κρατά τη διασπορά της, μια διασπορά η οποία τις παλαιότερες δεκαετίες δεν είχε να έχει καμία σχέση με τα Τύρανα, σε πολύ καλή κατάσταση, με τελευταίο παράδειγμα τις χιλιάδες των Αλβανών φιλάθλων, οι οποίες παρακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα τοποθετούμε σε μια σοβαρή αναλυτική διαδικασία εμείς στην Ελλάδα, εξαιτίας του ότι ο βασικός αντίπαλος για την Αλβανία, για διαφόρους λόγους, οι οποίοι είτε είναι λόγοι μη πραγματικοί, είτε είναι λόγοι ιστορικοφανείς, είναι η Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι μια επιλογή την οποία εμείς μπορούμε να την ξεπεράσουμε, όταν η Αλβανία λέει ότι εμένα ο σημαντικότερος μου αντίπαλος είναι η Ελλάδα και η Σερβία, έτσι, αλλά κυρίως η Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, και γι' αυτό ακριβώς διαμορφώνω πολιτικές τέτοιες οι οποίες μας φέρνουν πάρα πολύ κοντά στην Άγκυρα. Για παράδειγμα, εγκαινιάζεται το μεγάλο τέμενος στα Τύρανα. Παρουσία του Ερντογάν. Παρουσία του Ερντογάν. Το ζήτημα τώρα δυστυχώς είναι ότι όλοι θα μείνουμε στην έκταση αυτού του φαραωνικού οικοδομήματος και δεν θα δούμε ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι το τι θα γίνεται εντός του συγκεκριμένου οικοδομήματος, όπου η Τουρκία, όπως ακριβώς και στη Βοσνία Ρεζεγοβίνη, θα εξάγει το δικό της, τη δική της συνταγή του πολιτικού Ισλάμ και στο συγκεκριμένο κράτος. Και το κράτος αυτό βρίσκεται, ξέρετε, πολύ λίγα χιλιόμετρα από σημαντικά αστικά κέντρα του ελληνισμού, της Ελλάδας, όπως είναι τα Ιωάννα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, και πάει λέγοντας. Όταν θα σταματήσουμε επιτέλους ως κράτος να σκεφτόμαστε όχι μέσα από το τρίγωνο Κολωνάκι, Κηφισίας, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε σοβαρά, γιατί η Κέρη είναι ρευστή, και γιατί, ξέρετε, ξανά θα το πω, το λέω στους φοιτητές μου για να το καταλάβουν, ο Κέννεντι έχει πει το εξής: μια λάθος πολιτική σε εσωτερικό επίπεδο θα μας οδηγεί σε ήττα, εννοώντας ουσιαστικά μια κυβέρνηση η οποία θα πέσει και θα έρθει μια άλλη. Ένα λάθος στην εξωτερική πολιτική θα μας οδηγήσει στο θάνατο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Κύριε Λίτσα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.